Καλησπέρα σας. Το τρίμερο λόγου και τέχνης είναι μια από τις σημαντικότερες. Το τρίμερο λόγου και τέχνης είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς που έχει εγκατασταθεί στο Δήμο Αγίου Νικολάου τα τελευταία χρόνια και είναι ένας θεσμός που νομίζω αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά, τον πολιτισμό και δίνει τη δυνατότητα και στους πολίτες του Αγίου Νικολάου αλλά και στους υπόλοιπους ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου μπορεί να διοργανώσει εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Φέτος, αν και το διάστημα που είχαμε σαν νέα δημοτική αρχή να οργανώσουμε το τρίμερο λόγου γιατί ήταν ασφιχτικά μικρό, ήταν επιλογή μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνει αυτή η εκδήλωση. Το τρίμερο λόγου και τέχνης αποφασίστηκε από τον ΠΑΟΔΑ να αφιερωθεί στον Ελ Γκρέκο. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να τιμήσει αναφύδοντας το τίτλο του 2014 σαν έτος Ελ Γκρέκο. Πολλές εκδηλώσεις έχουν γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι και εμείς με τη σειρά μας έρχομαι να τιμήσουμε τον μεγάλο κριτικό καλλιτέχνη αφιερώνοντας το τρίμερο λόγων και τέχνης σε αυτόν. Επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μια σύνθεση από καλλιτεχνικές δραστηριότητες που εντάσσουν το έργο του Γκρέκο, το αξιολογούν αλλά και το αναδεικνύουν. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε στο μικρό διάστημα πάλι επαναλαμβάνω που είχαμε για να το οργανώσουμε να φτιάξουμε ένα τρίμερο από όλα τα είδη τέχνης. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα, το τρίμερο λόγου και τέχνης θα ξεκινήσει την ερχόμενη 5η, 30 Οκτωβρίου, με μια θεματική έκθεση των Τιμή στον Έλληνα, η οποία θα διαρκέσει ως τις 9 Νοεμβρίου. Η έκθεση αυτή διοργανώνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου, το οποίο και την επιμέλεια το μεράκι του κ. Σχιζάκη Κωνσταντίνου, ιδρυτή του Μουσείου. Η έκθεση αυτή συμμετέχουν καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που κλήθηκαν να ανταποκριθούν κατασκευάζοντας λάβαρα, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας με όποιο τρόπο έκρινε ο καθένας κατάλληλο την ευλάβεια και το θαυμασμό για το έργο του ζωγράφου που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η, 6 ώρα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Θα συνεχίσουν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, θα προβληθεί ταινία η διεθνής παραγωγή Ελ Γκρέκο του Γιάννη του Σμαραγδί είναι η βασισμένη στο βιβλίο του Δημήτρη Χαρτόπουλου Ελ Γκρέκο, ο ζωγράφος του Θεού. Πρόκειται για μια διεθνή παραγωγή με διεθνείς καλλιτέχνες και πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα έχουμε την τιμή να παραβρίσκεται ο ίδιος ο σκηνοθέτης στην προβολή της ταινίας και στο τέλος θα μας μιλήσει για την επιμέλεια της ταινίας και πώς δημιουργήθηκε, καθώς και τη μελέτη του έργου του Γκρέκου. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του γι' αυτό και επίσης να τον βραβεύσουμε για την προσφορά του στην τέχνη και στις διαδικασίες. Κλείνοντας το τριήμερο, θα παρουσιαστεί μια συναυλία Φως και Σκιές στην ιστορία του Γκρέκου. Πρόκειται για μια οργανική φωνική μουσική από την Ισπανία του 17ου και 17ου αιώνα. Είναι συναυλία με μουσική από την εποχή που ζούσε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και περιλαμβάνει οργανική και φωνητική μουσική από την Ισπανία του 17ου και του 16ου αιώνα. Νομίζω ότι με αυτά τα έργα και αυτές τις εκδηλώσεις καταφέραμε να κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τρίμερο, το οποίο καλούμε όλους τους δημότες και φίλους της τέχνης να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Τρίμερο λόγου και τέχνης για ακόμα μία φορά στον Άγιο Νικόλαο. Μια καταξιωμένη εκδήλωση, καταξιωμένη στις συνειδήσεις του κόσμου, μια εκδήλωση την οποία την περιμένουν πολλοί, η οποία εκδήλωση πλέον έχει βγει έξω από τα στενά όρια του Δήμου Αγίου Νικολάου. Και συνεχίζουμε αυτή την παρακαταθήκη που έχουμε βάλει στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής με ένα τριήμερο αφιερωμένο στον Ελ Γκρέκο, στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Να πω ότι στην ουσία δεν είναι τριήμερο, είναι δεκαήμερο. Απλά το τριήμερο είναι εστιασμένο σε τρεις βασικές εκδηλώσεις που θα γίνουν αφιερωμένες στον Γκρέκο, έτσι όπως τις παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος ο Χάρης ο Αλεξάκης. Αλλά είναι και ένα δεκαήμερο στο οποίο
κυρίως οι φίλοι από όλα τα μέρη της Κρήτης θα έχουν ευκαιρία να επισκεφθούν τον Άγιο Νικόλαο και να δουν και την έκθεση η οποία θα είναι στην Πινακοθήκη, η έκθεση του κυρίου Σχιζάκη, με τίτλο «Τιμή στον Έλληνα». Έτσι θα είναι μια ευκαιρία και την πόλη μας να γνωρίσουν και την έκθεση να δουν. Για μένα το σημείο αναφοράς αυτού του τριημέρου είναι η παρουσία του Γιάννη του Σμαραγδή στον Άγιο Νικόλαο. Επιλέγουμε σαν νέα δημοτική αρχή και σαν νέο διοικητικό συμβούλιο στο πολιτιστικό και αθλητικό οργανισμό με την προεδρία του Χάρη, να μην κάνουμε απλά εκδηλώσεις, αλλά να φέρουμε και ανθρώπους καταξιωμένους στο Πανελλήνιο να γνωρίζουν τον τόπο και να αποκτούν δεσμούς με τον τόπο. Ξεκινήσαμε με τη χοροδία του ΟΤΕ πριν από μερικές μέρες, με την παρουσία καταξιωμένων μουσικών και του χοροδού τους, του χωράρχη τους. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη του Σμαραγδί και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να καλέσουμε και να γνωρίσουμε από κοντά καταξιωμένους ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που μπορούμε να έχουμε σαν Δήμο, σαν κοινωνία, σαν πολίτες. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις. Η συμμετοχή του θα είναι καθολική όπως μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν. Και έτσι θα προχωρήσουμε και από εδώ και πέρα στις υπόλοιπες εκδηλώσεις μας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι.